Από την προσεχή Δευτέρα 14 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμη για τους παραγωγούς η προκαταβολή 50% της ενίας ενίσχυσης για το 2011, όπως ανακοινώθηκε από την Αγροτική Τράπεζα. Για εμπεγμό από πλευράς κυβέρνησης μίλησε το μέλος της ΕΑΣ Λάρισας και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής κ. Χρήστος Σιδερόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να τα έχουν λάβει η παραγωγή από τις 26 Οκτωβρίου, όταν οι υποχρεώσεις τρέχουν και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή των χρημάτων είναι αδικαιολόγητη. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα που υπάρχουν, ανεξάρτητα από τη διαδικασία των χρημάτων ή μέσω της αγροτικής ή μέσω κάποιας άλλης τράπεζας, είναι αδικαιολόγητο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει εις βάρος των αγροτών. Εμείς θεωρούμε ότι ο εμπεγμός είναι μεγάλος, είναι απαράδεκτος. Πρώτον, γιατί, όχι γιατί ημερολογιακά ήδη έχουμε ένα μήνα απόκληση, αλλά το ότι εμπεζόμαστε από τη μεριά μας προς τους προμηθευτές, δηλώνουμε σε ανθρώπους που έχουμε υποχρεώσεις ότι μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε και δυστυχώς εκτιθέμεθα. Την ίδια ώρα, τονίζει ο κ. Σιδερόπουλος, από τη ζημία που υπέστησαν οι παραγωγοί από τις βροχοπτώσεις του 2010, μόνο το 15% των αγροτών έχει πληρωθεί, ενώ βρίσκονται εν αναμονή των αποζημιώσεων από την καταστροφή της βαμβακοκαλλιέργειας από το πράσινο σκουλίκι. Μάλιστα, ο κ. Σιδερόπουλος ζήτησε να αλλάξει κοινή υπουργική απόφαση για την συνδεδεμένη ενίσχυση που θέτει πλαφόν τα 200 κιλά για κάθε παραγωγό.